Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει δεκάδες θανάτους με κορονοϊό αλλά και πολλούς θανάτους με άλλα νοσήματα. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια ανυπόφορη κατάσταση στο ΕΣΥ, το οποίο είναι επίσης αποδυναμωμένο λόγω των 7.000 υγειονομικών που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας λόγω του εμβολίου. Η πίεση που δέχεται το ΕΣΥ, η οποία όπως είπε η Μίνα Γκάγκα είναι λόγω της έλλειψης προσωπικού, έχει οδηγήσει τους ειδικούς να ζητούν μέτρα και επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Αυτή τη φορά το επιχείρημα του Κυριακού Μητσοτάκη είναι η ύπαρξη της γρίπης το χειμώνα. Λόγω λοιπόν των ιώσεων και των κρυωμάτων, ο Πρωθυπουργός της χώρας θα επικαλεστεί άμεσα τον επιτακτικό υποχρεωτικό εμβολιασμό. Το βασικό σενάριο αναφέρεται στην ομάδα των 50 με 59 ετών κυρίως, όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι σχετικά χαμηλή. Ενώ θα ακολουθήσουν και συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στην εστίαση και οι ένστολοι. Σε κάθε περίπτωση, αν αποφασιστεί επέκταση της υποχρεωτικότητας, θα εφαρμοστεί και η ποινή των 100 ευρώ ανά μήνα για όσους δεν εμβολιάζονται. Από σήμερα, επίσης, χιλιάδες εμβολιασμένοι πολίτες άνω των 60 ετών θεωρούνται ανεμβολίαστοι, αν δεν έχουν πραγματοποιήσει την ενισχυτική δόση και έχουν μεσολαβήσει 7 μήνες από τον εμβολιασμό τους με 2 δόσεις. Παράλληλα, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με όσους άνω των 18 ετών διαθέτουν πιστοποιητικά νόσησης. Ενώ και η Ματίνα Παγών είπε ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα κάνουμε το εμβόλιο κάθε χρόνο.